Μαντάκη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή στη Β' Αθήνα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας που είναι οι οφειλές από τους Ναζί στην Ελλάδα και είναι το ζήτημα της διαδικασίας που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Πάμε για ομόφωνη ψήφο, δηλαδή βρήκαμε ένα κοινό τόπο, τα κόμματα βρήκαν ένα κοινό τόπο, είναι σημαντικό και αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μέρη για να το εξηγήσω λιγάκι. Υπάρχει το θέμα του πορίσματος, όπου εκεί δεν υπάρχει συμφωνία όλων των κομμάτων. Το πόρισμα το οποίο αναλύθηκε σήμερα το πρωί από τον Τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη, γνωστό αντιστασιακό και άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με πάθος με αυτό και το θέμα. Έχει δώσει πολύ ρεύμα σε όλη αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Αυτό ψηφίστηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως υπάρχει ένα δεύτερο μέρος και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Είναι αυτό που συζητήθηκε σαν ένα τελικό αποτέλεσμα στην χτεσινή, αν δεν κάνω λάθος, διάσκεψη των Προέδρων, όπου υπάρχει μια ευρύτατη συμφωνία και αυτό είναι το μέρος το οποίο σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής διεγέρσεως των βουλευτών θα αποτελέσει και το τελικό κείμενο με το οποίο επισημαίνονται τα κρίσιμα ζητήματα, ότι οι διεκδικήσεις μας παραμένουν ενεργείς, ότι δεν έχει παραγραφεί τίποτε. Και άρα αυτό είναι και το αναγκαίο, όπως τονίστηκε από όλες τις πλευρές, βήμα για να προχωρήσει μετά η διεκδίκηση. Να πω εδώ ότι υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Εσείς νομίζω, προτάσατε. Νομίζω ότι υπάρχει και μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που αναφέρεται στη Συμφωνία του Λονδίνου. Και μάλλον φαίνεται ότι αυτή είναι μία γραμμή την οποία θα ακολουθήσουμε. Όμως είναι ένας, θέλω να πω, δύσκολος δρόμος, ταυτόχρονα και ένας δίκαιος δρόμος, διότι όπως γνωρίζετε, καταστροφές που έχει υποστεί η χώρα από την κατοχή των Ναζί είναι τρομακτικές, όχι μόνο σε ποσό, είναι πάνω από 200 δις, αλλά και σε, θα έλεγα, έχουν και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που ενδεχομένως διαμετριέται σε ευρώ και σε χρήμα, που αναφέρεται στις θηριωδίες απέναντι στους ανθρώπους με πιο χαρακτηριστικό το ξεκύλιασμα εγγύων γυναικών που έγινε στην περιοχή του Δίστομου. Στο Δίστομο. Κύριε Χατζηδάκη, εσείς θεωρείτε ότι θα προχωρήσει αυτή η ιστορία με τις οφειλές? Θεωρείτε ότι πρακτικά υπάρχουν οι συσχετισμοί ικανοί ώστε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα? Είναι σημαντικό καταρχήν ότι υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, μια συμφωνία των βασικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Προϋπήρχε βεβαίως, δεν είναι κάτι καινούριο. Το θέμα υπάρχει εδώ και καιρό. Είχαμε κάνει με την κυβέρνηση Σαμαρά μια σχετική σοβαρή προεργασία στο Γενικό Λογιστήριο με τον Χρήστο τον Σαϊκούρα, τότε αρμόδιο υπουργό. Καταλήγουμε σήμερα εδώ που καταλήγουμε. Η δική μας εντύπωση είναι ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και ένας επικοινωνιακός σχεδισμός για λόγους εντυπώσεων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος καταλαβαίνει. Εμείς θέλουμε να σταθούμε στην προσπάθεια αυτή που πρέπει να γίνει, χωρίς, για να απαντήσω τώρα και στο ερώτημά σας κατευθείαν, χωρίς να υποτιμούμε τις δυσκολίες οι οποίες θα υπάρχουν. Έχουν υπάρξει τοποθετήσεις από την πλευρά της Γερμανίας. Δεν πρέπει ως προς αυτό να υποτιμούμε τα εμπόδια τα οποία θα βρεθούν μπροστά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλό ότι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, αν μη τι άλλο για να υπάρχει, να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι εξαντλούμε τα όπλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Μάλιστα. Να περάσουμε στο άλλο θέμα της ημέρας. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι που είναι σημαντικό. Το θύμισε ο κύριος Χατζηδάκης. Πράγματι, αυτή είναι η τρίτη επιτροπή. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο που είχαν ανάλογα πορίσματα. Όμως, το σημαντικό βήμα είναι ότι πια θα έχουμε απόφαση της Βουλής. Το έχουν τονίσει αυτό και όλοι οι πολιτιακοί παράγοντες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής, που είναι μία βάση σε ένα
αναμφίβολα σε μια δύσκολη προσπάθεια. Έτσι, μην... Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Μάλιστα. Εμείς σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή από αυτό που έγινε με το βίντεο που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.